Οραματιστής μιας άλλης Ελλάδας. Μιας Ελλάδας ισχυρής και υπερήφανης, με παγκόσμια ακτινοβολία, αυτοδιοικούμενη, με σίγουρο μέλλον και αποκατεστημένη ιστορία, Αρτέμις Σόρας, μίλησε στην εκπομπή Ευζήν για τα 600 δισεκατομμύρια που έχει καταθέσει σε λογαριασμό για την ελληνική δημοκρατία. Βάλαμε λοιπόν τρεις όρους. Ο πρώτος όρος είναι να ελέγξουμε τις συμβάσεις με επιτροπές δικές μας, προσέξτε, και με ανώτατους δικαστές του Αρείου Πάγου από μεριά του κράτους. Τι σημαίνει αυτό? Η τεχνική επιτροπή δικιά μου θα μπει να ελέγξει το κράτος, αν αυτό είναι το χρέος ή αν δεν είναι. Βέβαια, εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία και έχουμε πει ότι ελέγχοντας θα δούμε όχι πάνω από 45 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, 45 δισεκατομμύρια με τα ισχύοντα μέτρα και με τους ισχύοντες νόμους και συντάγματος. Διότι σας είπα, υπάρχουν 2.000 ιδρύματα τα οποία δεν κάνουν τίποτα, παράγουν κακό αν το θέλετε, χρηματοδοτούνται από Υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών, όλο το κράτος. Το κράτος δεν χρηματοδοτεί αυτά τα ιδρύματα. Για παράδειγμα, το Ίδρυμα Καραμαλή. Τι δηλώνει, τι κάνει, τι παράγει στο κράτος, τι το θέλει το κράτος. Και άλλο Ίδρυμα, ο Καραμαλής ή ο κύριος Παπανδρέου ή ο κύριος Σιμίτης. Υπάρχει το Ίδρυμα Σιμίτη. Τι παράγει αυτό το Ίδρυμα Σιμίτη? Ουσιαστικά, αγαπητέ μου, τι παράγει στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή στο ελληνικό κράτος αυτό το ίδρυμα? Εάν όντως κάνει κάτι καλό, να το χρηματοδοτήσουμε κι εμείς. Εάν όμως τρώει χρήματα και δεν παράγει τίποτα, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να υπάρχει αυτό το ίδρυμα και να το πληρώνει ο φορολογούμενος. Αν ο κύριος Σιμίτης, παράδειγμα λέω, ή αν ο κύριος Καραμαλής, και δανείζομαι ονόματα, θέλει να έχει ένα ίδρυμα, πώς έχει το ίδρυμα ο Νάση? Αν και γι' αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είδαμε πολλοί μεγάλους άνδρες, οι οποίοι πλούσιοι άνδρες, έχουν τα ιδρύματά τους, αλλά με τον νόμο του κράτους αυτά τα ιδρύματα σήμερα, του Νιάρχου αν το θέλετε, του Μποδοσάκη αν το θέλετε, του Ωνάση αν το θέλετε, έχουν καπηλευτεί κάτω από τις οργανώσεις τις ανθεληνικές, και αντί αυτά τα λεφτά και τα ιδρύματα που αφήσαν αυτοί οι άνθρωποι για τον ελληνισμό να μην παράγουν καλό, να υποδουλώνουν και να σκλαβώνουν τον ελληνισμό. Είναι με αποδείξεις αυτά που λέμε. Άρα λοιπόν, αν ο πολιτικός ήθελε να έχει ένα ιδρύμα, ας το έχει. Δεν μπορεί να συντηρεί ο πολίτης του Μακαρίτη του πολιτικού το ίδρυμα, και για ποιο λόγο δηλαδή υπάρχει? Ή τουλάχιστον όσοι αγαπάνε τον Καραμαλή, ας πάνε να δίνουν χρήματα για το ίδρυμά τους. Γιατί θα πρέπει ο φορολογούμενος, χωρίς να το ξέρει, να συντηρεί το ίδρυμα του Μακαρίτη πολιτικού ή του Εβραίου πολιτικού ή του Αλουνού πολιτικού? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Αλλά τελικά το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ που ήρθε και έλεγξε, δεν είδε τίποτα από αυτά. Παρά εκείνο που διαπίστωσε ότι ο φοιτητής πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση. Ο παππούς και η γιαγιά και η θεία μου η Μαρία φταίει για την κατάδεια της Ελλάδας. Ο κύριος Σόρας επανέλαβε ότι η κρίση είναι πλασματική. Μίλησε για σάπιο πολιτικό σύστημα και άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, η οποία, όπως είπε, δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Πέσαν τόσα πράγματα στο τραπέζι. Παράνομα το θέλετε. Είδαμε λοιπόν οργανώσεις να λιμένονται τον κόσμο μας και τον ελλαδικό μου χώρο και να δημιουργούνται τέσσερες πτωχεύσεις στην Ελλάδα μου. Να πεθαίνουν άνθρωποι, να υπάρχει πείνα, να ξαναχτίσουμε τη χώρα μας. Τη χτίσαμε 5 φορές και δεν ελευθερωθήκαμε ποτέ. Και δεν κάνει κανένας τίποτα, ούτε απλά να κάνει μία επερώτηση. Μία επερώτηση εκ του θεσμικού του ρόλου, έτσι. Εκ του θεσμικού του ρόλου. Πιστεύει, δεν πιστεύει? Και δεν κινήθηκε κανένας. Δηλαδή είδαμε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει τίποτα και τα κόμματα είναι ενωμένα, αλλά τελικά έχουν δημιουργηθεί για να αλλοιώσουν και να κομματιάσουν και να διαιρέσουν εμένα. Το μήνυμά του προς τον ελληνικό λαό να αφήσει τα κόμματα και να ενωθεί για να κερδίσει τη μάχη. Μόνο συνένωση Ελλήνων. Όταν σας δουν ενωμένους θα καταλάβουν όλοι ότι χάσανε. Μόνο όταν σας δουν ενωμένους. Τι είναι μωρέ όλοι οι Έλληνες να ενωθούμε μωρέ? Με ένα γράμμα μεταξύ μας μωρέ. Θα το καταλάβουν όλοι. Φανταστείτε ένα δημοψήφισμα ελληνικό. Με ένα γράμμα 10 γραμμές. Τίποτα δεν είναι. Θα καταλάβουν όλοι τη δύναμή σου Έλληνα. Τα άλλα άστα σε μένα. Γιατί εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Άλλωστε, αν θυμάστε, όταν ήρθα στην Ελλάδα, είπα: είμαστε οι μηχανισμοί να καθαρίσουμε τους στάδους του Αυγία. Το ποτάμι είστε εσείς. Θυμηθείτε.